Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βιτσιλέ, που είστε κοντά μας. Να μιλάμε στον ελληνικό, αν είναι okay με εσάς. Μάλιστα. Μας δίνεις μια εικόνα για το τι συμβαίνει στις εστίες. Νομίζω ότι έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν. Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει. Εντάξει, καταρχήν να ξεκινήσουμε το εξής, ότι σήμερα ήταν πρωτόγνωρες εικόνες που ζήσαμε. Μας εξηγείς τι ζήσατε. Γιατί ήμασταν πολλοί φοιτητές οι οποίοι τελειώναμε από την εξεταστική, φεύγαμε προς τα σπίτια μας ή για να φύγουμε από το κάμπους της Πολυτεχνιούπολης και αντικρίσαμε πάνοπλες αστυνομικές δυνάμεις, όπκε, να κυνηγάνε κόσμο γύρω από τα κτίρια των πολιτικών μηχανικών, ακούστηκαν πυροβολισμοί. Δηλαδή το σκηνικό που έγινε, το συγκεκριμένο, δεν ήταν στις εστίες τις παλιές του Πολυτεχνείου, ήταν κοντά στα κτίρια και μέσα στα κτίρια των πολιτικών μηχανικών. Δηλαδή, μιλάμε για 50. Εκεί που κάνετε μάθημα, που δίνετε εξετάσεις. 100 μέτρα, εκεί που δίνανε εξετάσεις εκατοντάδες φοιτητές σήμερα στους πολιτικούς μηχανικούς. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ επικίνδυνο και έθεσε σε τεράστιο κίνδυνο τη ζωή και την προστασία εκατοντάδες φοιτητών σήμερα που απλά πήγαν να δώσουν το μάθημά τους στη σχολή και την ώρα που έδιναν εξεταστική. Καλά, και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και αστυνόμοι και όπκε οι οποίοι σταματούσαν φοιτητές, κάνανε ελέγχους χωρίς κανένα λόγο να σταματάς φοιτητή την ώρα που να δώσει εξεταστική. Γενικότερα προκάλεσαν τον πανικό και χωρίς καμία σχέση να έχει αυτό με καμία αστυνομική επιχείρηση, λέμε εμείς. Καλά, μετέπειτα εγώ και επειδή είμαι και εκλεγμένο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Νέων Νηστιών και εκπρόσωπο των φοιτητών, πήγαμε με κάποιου φοιτητέ εκεί να δούμε τι γίνεται στι νέε τη, στι παλιέ του Πολυτεχνείου όπου υπήρξε αυτή η επιχείρηση. Καλά, και εκεί η κατάσταση ήταν ακόμα χειρότερη. Δηλαδή, είδαμε να έχουν καταστραφεί όλε οι πόρτε. Δηλαδή, όλα τα δωμάτια των εστιακών είχαν ανοιχθεί με βίαιο τρόπο και είχαν καταστραφεί όλα τα δωμάτια σχεδόν. Ήταν 2-3 πόρτες οι οποίες δεν ανοίχθηκαν. Είχαν ελέγξει και τα δωμάτια των φοιτητών, είχαν μπει μέσα στα δωμάτια. Ανοίχθηκαν σε 9 ορόφους, 10 αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είναι και 9. Ανοίχθηκαν σχεδόν όλες οι πόρτες. Σπάστηκαν. Έσπασαν τις πόρτες, μπήκαν μέσα όπκε. Την ώρα που μάλιστα φοιτητές κοιμόντουσαν ή διαβάζανε για την εξεταστική. Κάποιοι λείπαν κιόλας, οπότε άνοιξαν την πόρτα και μπήκαν μέσα, μπούκαραν. Χωρίς καμία ενημέρωση προφανώς και χωρίς κανένα λόγο. Και μάλιστα όντως κάπου κατέστρεψαν και περιουσίες των εστιακών φοιτητών κτλ. Αυτή ήταν η εικόνα σήμερα και προφανώς υπήρξε πάρα πολύ πανικός. Υπήρξαν φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι έκλαιγαν, γιατί δεν είναι και φυσιολογικό 8 η ώρα το πρωί, 9 που ξυπνάς να βλέπεις την όπκε πάνω το κεφάλι σου, την όπκε κοιμάσαι. Τι πιο σύνηθε να συμβεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρξε μια αναταραχή που ξαναλέω δεν έχει καμία σχέση με καμία αστυνομική επιχείρηση όλο αυτό. Δηλαδή το να υπάρχουν πυροβολισμοί δίπλα τα κτίρια των πολιτικών μηχανικών την ώρα που δίνουμε εξεταστική, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σχέση με το συγκεκριμένο γεγονός. Δημήτρη, πολύ στενοχωρημένο. Είσαι εντυπωσιασμένο. Σε βλέπω παρακολουθεί. Εδώ είναι σαν καξτερική ταινία, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι αντί να ρίξουν χρήμα για έρευνα, έτσι, δαπάνες για τις εστίες, η κυβέρνηση, η κυρία Κεραμέως, που βλέπω έτσι ξεφυτρώνουν, ρε παιδιά, τώρα πείτε αν κάνω και λάθος, ξεφυτρώνουν κολέγια συνέχεια αυτή την εποχή. Διαφημίζονται και έρχονται και άλλα, ιδιωτικά. Λοιπόν, αντί να φτιάξουμε τα υπάρχοντα που είναι και βραβευμένα και έχουν βγάλει τόσους λαμπρούς επιστήμονες, να ενισχύσουμε την έρευνα αυτά, τις εστίες. Αυτό το θέμα τώρα μόνο εσείς το έχετε αναδείξει. Και πολύ εξαιρετικά ο Αντώνης με το ρεπορτάζ του και ο εκπρόσωπος των φοιτητών, ο κ. Βιτζιλέος, ο Γιώργος. Λοιπόν, δεν έχει υποθεί αυτό. Η εστία είναι κομμάτι της παιδείας, πώς το λένε, δηλαδή. Είναι ολοκληρωμένο πράγμα αυτό. Επειδή μίλησε για την παιδεία, πάντως, μιλούσαμε με τον Γιώργο πριν έξω και αυτό που μου έλεγε είναι ότι, γι' αυτό ήθελα να το συζητήσουμε κιόλας, αμέσως μετά την κίνηση αυτή, πήγατε και βοηθήσατε τους συναδέλφους σας, οι οποίοι είχαν καταστραφεί οι περιουσίες τους, οι πόρτες. Είναι χωρίς πόρτες τώρα τα δωμάτια. Αυτή τη στιγμή, ναι, είναι χωρίς πόρτες. Μπήκε η αστυνομία, τα κατέστρεψα όλα και αυτή τη στιγμή οι εστιακοί κοιμούνται χωρίς πόρτες τα δωμάτια τους. Γιώργο. Ήταν που ήταν χάλια δηλαδή η κατάσταση. Επειδή είναι απίστευτο αυτό που περιγράφεις. Θες να μας πεις, εμείς το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές εδώ θέμα, ότι τα νίκια είναι στο Θεό για να βρεις μια γκαρσονιέρα οπουδήποτε στο κέντρο και πιο μακριά, θες την καλύτερη περίπτωση 400 ευρώ και πάει και ανεβαίνει. Λοιπόν, ένα παιδί για να μείνει στην εστία, μάλλον πόσα παιδιά μένουν εκτός εστιών, ενώ θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση σε αυτές, θα μπορούσε να λυθεί αυτό το πρόβλημα της στέγης που υπάρχει. Θα μπορούσε να λυθεί προφανώς. Καλά, τα ποσοστά είναι πολύ μικρά. Εντάξει, τώρα δεν έχω κι εγώ ακριβή αριθμό, γιατί πρέπει να ξέρεις πώς είναι από την επαρχία, είναι οι εισαχθέντες στα πανεπιστήμια κτλ. Είναι περίπλοκα τα ποσοστά. Οι συνθήκες διαμονής στις εστίες. Είναι μικρό το ποσοστό. Ποιες είναι? Είναι δύσκολη, γιατί υπάρχει τεράστια υποχρηματοδότηση από τη μία. Ναι. Δηλαδή δεν δίνονται λεφτά.
ούτε από τα πανεπιστήμια, ούτε από την κυβέρνηση μέσω του ΝΕΔΙΒΗ. Με αποτέλεσμα ότι χαλάει φωτισμός, συντήρηση, θέρμανση, ψήξη. Το κονδύλι, Γιώργο, είναι στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου ή είναι αυτοτελές από το Υπουργείο Παιδείας? Συνήθως αυτό που γίνεται... Περνάει από το Βρετανικό Συμβούλιο, ας πούμε. Συνήθως αυτό που γίνεται είναι ότι παίρνει την απόφαση η σύγκλιτος του Πολυτεχνείου για το οτιδήποτε ή οι αντίστοιχες επιτροπές και εγκρίνεται μετά από το ΕΝΕΔΙΒΗΜ που είναι αρμόδιος φορέας του Υπουργείου για αυτά τα ζητήματα, το οικονομικό κομμάτι δηλαδή κάπως, και έτσι προχωράει η λύση. Αλλά είναι πάρα πολλές φορές, δηλαδή που μένουμε χωρίς συζήτηση, χωρίς θέρμανση, χωρίς ζεστό νερό, χωρίς ψήξη, απολύονται εργαζόμενοι, χωρίς καθαριότητα. Δηλαδή αυτά είναι πολύ συνηθισμένα πράγματα. Να πάμε και στο θέμα. Και μάλιστα στις παλιές αισθήσεις, συγγνώμη, είναι πάρα πολύ οξυμένα. Είναι χειρότερο στις παλιές. Πολύ εκεί που μπήκανε δηλαδή σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Είναι απαξιωμένες πλήρως. Έχουν κλείσει τώρα το εστιατόριο. Τα παιδιά έχουν μείνει χωρίς σύντηση. Έχουν κοινόχρηστα μπάνια τα οποία είναι ρημασμένα. Τι σημαίνει μένω χωρίς σύντηση, Γιώργο? Σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσω για να φάω, έτσι? Ναι, απ' έξω. Απ' έξω ή έρχονται στο εστιατόριο του Πολυτεχνείου ή αντίστοιχα τη εστίαση δικιά μας τα παιδιά από πάνω για να συντηστούν. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε, γιατί με προβληματίζει αυτό που περιγράφεις. Υπάρχει κάποιος φύλακας διοικητικός έξω από την εστία να τσεκάρει? Γιατί προφανώς και για τη δικιά σας ασφάλεια καλό είναι να μην μπαίνουν άνθρωποι για τους οποίους εκκρέμουν 4 εντάλματα σύλληψης, έτσι. Ούτε εσείς το θέλετε, ούτε οι γονείς σας το θέλουν, ούτε κανείς δεν το θέλει. Πώς τσεκάρεται η είσοδος, τι γίνεται? Γιατί εικάζω ότι το τελευταίο που θέλουμε κάνει οποιοδήποτε είναι να μπαίνουν τύποι με όπλα για να συλλαμβάνουν άλλους τύπους που θα έπρεπε να είναι αλλού και όχι στις αστείες σας. Ναι, να πούμε σε αυτό το σημείο, γιατί ακούγονται και πολλά, και για τα σημερινά δηλαδή ακούγονται πολλά, ότι η φοιτητική σύλλογη στη συγκεκριμένη εστία, και ειδικά και ο δικός μας, έχει καταγγείλει πάρα πολλές φορές συγκεκριμένες ομάδες και ενέργειες που διαχρονικά και όλες οι κυβερνήσεις δείχνουν τεράστια απαξίωση και συγκεκριμένες καταγγελίες αυτών των ομάδων δηλαδή που δρούν στις εστίες. Και εντάξει, δεν δρούν μόνο στις εστίες, δρούν και απ' έξω από τις εστίες και γενικότερα στην κοινωνία που ζούμε. Και μάλιστα η κυβέρνηση δεν δείχνει μόνο, πώς το λένε, αμέλεια, δείχνει και ανοχή πολλές φορές. Είπε εδώ πέρα και πριν ότι μέσα από τους, πώς το λένε, αυτούς που πιάσανε σήμερα ήταν και αστυνομικό σημεία, που προκαλεί γενικότερα ερωτηματικά μεγάλα για το τι διασυνδέσεις έχει και η αστυνομία με διάφορα κυκλώματα κτλ. Να τα λέμε και αυτά γιατί χρειάζονται. Άρα, εμείς έχουμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές τέτοια περιστατικά και όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά κανείς δεν έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα για τις εστίες συγκεκριμένα και για το Πολυτεχνείο, υπάγεται σε αυτό που είπα πριν, στην υποχρηματοδότηση και στην επιχειρηματική λειτουργία που υπάρχει. Δηλαδή, λόγω της υποχρηματοδότησης απολύονται φύλακες, μειώνονται τα κονδύλια, δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός. Με αποτέλεσμα αυτό να δίνει και ένα πάτημα παραπέρα, να υπάρχουν τέτοιες ενέργειες. Δηλαδή, να αξιοποιούνται κτλ. Στις νέες εστίες, για παράδειγμα, που έχουμε διεκδικήσει και έχουμε παλέψει κάποια ζητήματα και μέσα από το Σύλλογο, που υπάρχει λίγο καλύτερα, είναι καλύτερα τα πράγματα. Ο φωτισμός και η φύλαξη κτλ. Τέτοια ζητήματα, καλά και πιο ζωντανή εστία, τέτοια ζητήματα δεν τα έχουμε αντιμετωπίσει προς το παρόν. Εντάξει, και να μην τα αντιμετωπίσουμε. Με δικιά μας ευθύνη κάποιες φορές. Πολλές φορές δεν είναι και δικιά μας ευθύνη να βγαίνουμε μπροστά να λύνουμε τέτοια ζητήματα. Γιώργο, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά και εμείς.